Η διατήρηση αεροπορικής ισχύως προϋποθέτει άριστα εκπαιδευμένους χειριστές, αλλά και ετοιμοπόλεμα μαχητικά αεροσκάφη στην πρώτη γραμμή. Αυτός είναι ο ρόλος των τεχνικών της πολεμικής μας αεροπορίας, που με πλήρη συνέστηση της αποστολής τους εξασφαλίζουν υψηλό αξιόμαχο και δείκτες ασφάλειας στα αεροσκάφη. Επισκεφτήκαμε το πρώτο σμήνο συντηρήσεως της μοίρας συντήρησης βάσης της 110 πτέρυγας μάχης στη Λάρισα για να τους δούμε επί το έργο, εκεί όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης σε μαχητικά F-16. Η 110 πτέρυγα μάχης στη Λάρισα είναι η μεγαλύτερη από πλευράς μεγέθους πτέρυγα μάχης στην πολεμική αεροπορία. Αποστολή της είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας με κατάλληλη οργάνωση, εκπαίδευση προσωπικού και συντήρηση των μέσων και συστημάτων που διατίθονται ή μετασταθμεύουν σε αυτή. Απότερος σκοπός είναι η ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων οποτεδήποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια. Ο ρόλος λοιπόν είναι ρόλος αναχέτησης και, σε αυτό το ρόλο εκπαιδεύονται καθημερινά με τις καθημερινές πτήσεις συντήρησης, αλλά και εφαρμόζουν τα σχέδια για την άμυνα της χώρας και την προστασία του, την εναέρη αστυνόμευση μάλλον του FIR σύμφωνα με τις εντολές του Αρχηγείου της Τακτικής Αεροπορίας. Το κρίσιμο αυτό έργο σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των μαχητικών αεροσκαφών αναλαμβάνει η μοίρα συντήρησης βάσης της 110 πτέρυγας μάχης. Εκεί πραγματοποιούνται οι εργασίες δεύτερου βαθμού συντηρήσεως των μαχητικών F-16 Block 52 της 337 μοίρας που επιχειρούν από τη Λάρισα όσο και F-16 από άλλες μονάδες πολεμικής αεροπορίας. Τα συναισθήματα είναι περηφάνειας και ικανοποίησης γιατί αυτό συμβάλλει σίγουρα στην αύξηση της μαχητικής ικανότητας της μονάδας. Η τεχνική της μοίρας συντήρησης βάσης είναι οι άνθρωποι που με εξειδικευμένη γνώση επεμβαίνουν σε όλα τα συστήματα σκάφους των F-16, όπως υδραυλικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ ταυτόχρονα επιθερούν τον κινητήρα, τα σκέλη προσγείωσης και το πιλωτήριο του αεροσκάφους. Βρισκόμαστε στο νέο υπερσύγχρονο υπόστεγο που χρησιμοποιεί η μοίρα συντήρησης βάσης εδώ στην 110 πτέρυγα μάχης. Το προσωπικό ασχολείται με εκτεταμένη συντήρηση των μαχητικών F-16 Block 30 και Block 52, προκειμένου αυτά να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό για επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Οι ημερολογιακές και περιοδικές επιθεωρήσεις γίνονται στο υπόστεγο της μοίρας μας, της Μουσουβού που λέμε, και όταν το αεροπλάνο περατωθεί η συντήρηση και η επιθεώρηση πηγαίνει στο χώρο που είναι έτοιμο να πετάξει για τη δοκιμή. Ουσιαστικά στη μοίρα συντήρησης βάσης της 110 πτέρυγας μάχης αποστέλλονται τα μαχητικά που συμπληρώνουν τις προβλεπόμενες ώρες πτήσης.